με λαμπρότητα γιορτάζεται το Πάσχα του καλοκαιριού και στην πόλη της Καβάλας. Χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καβάλα για να ανάψουν ένα κερί. Πολλά και καλά. Τι σημαίνει για εσάς η σημερινή γιορτή? Η σημερινή γιορτή σημαίνει πολλά, κορίτσι μου. Πάρα πολλά. Ό,τι παρακαλέσαμε όλα μας τότε. Η Παναγία. Την ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά. Καλή Παναγιά να έχουμε. Με την ευχή του Θεού. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η γιορτή? Ό,τι πιο ιερό υπάρχει στη ζωή μας. Ό,τι πιο ιερό. Και επειδή είμαστε χριστιανοί, το πιστεύουμε απόλυτα αυτό. Παναγιά μαζί μας. Σε όλο τον κόσμο. Μεγάλη, μεγάλη. Είναι χρόνια πολλά σε όλους. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Είναι η γιορτή του καλοκαιριού, του Πάσχα. Το Πάσχα του καλοκαιριού είναι. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ό,τι επιθυμεί. Η Παναγία βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, στον Ιερό Ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου βρέθηκαν και δύο πρόσφυγες από την Ουκρανία. Εγώ είμαι από την Ουκρανία. Θέλω ειρήνη στην Ουκρανία για να τελειώσει ο πόλεμος. Γιαγιά μου είναι από την Ουκρανία και ήρθαμε στην εκκλησία. Θέλουμε πραγματικά ειρήνη. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο αύριο. Και μέσα από τις δυσκολίες να αντλούμε δύναμη, να έχουμε το θάρρος και να προχωράμε μπροστά. Η μεγαλύτερη γιορτή είναι. Αυτό, τι άλλο. Η μεγαλύτερη γιορτή. Είναι έντονη πραγματικά η θρησκευτική κατάνοιξη και αυτών των 15 Αυγούστου. Γιορτάζουμε την κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου, της στρατηγού, της προστάτηδάς μας. Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και περιόδους που διανύουμε, είμαι πεπισμένος ότι με πίστη, με ελπίδα και προπαντός με την υποστήριξή της και τη σκέπη της θα τα καταφέρουμε. Η Μεγαλόχαρη θα είναι πάντα στο πλευρό μας, στηρίζοντας την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά και καλά σε όλες και όλους. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε γεροί. Μεγάλη γιορτή για την χριστιανοσύνη, αγάπη για όλο τον κόσμο, υγεία. Μεγάλη γιορτή. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού που λένε. Οπότε οι χριστιανοί είναι ένας λόγος παραπάνω το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Προσεύχεσαι συχνά στην Παναγία? Ναι, όποτε μπορώ τουλάχιστον, ναι. Αν και δεν είμαι από εδώ, αλλά όταν έρχομαι, έρχομαι εδώ πάνω. Έχει τύχει κάποιες από τις μεγάλες σας προσευχές, τα λεγόμενα θαύματα εντός εισαγωγικών, να υλοποιηθούν, δηλαδή από τη θεωρία να πέρασει και στην πράξη, κάποια ευχή σας να εισακουστεί? Πάντα ο κάθε χριστιανός προσεύχεται στον Χριστό, στην Παναγία, ελπίζει, αλλά ναι, ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Ναι, σε δύσκολες στιγμές με έχει βοηθήσει πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι σκοπός να τα λέμε αυτά, αλλά μεγάλη υπόθεση. Ο κόσμος πρέπει να πιστέψει. Χωρίς πίστη δεν πάμε πουθενά. Χωρίς ελπίδα δεν πάμε πουθενά.